κάπως δεν προλάβαμε να, ούτε ένα τηλέφωνο να ανταλλάξουμε, ούτε τίποτα. Αλλά όμως μια στιγμή είχα κρατήσει εγώ καραούλι όταν πήγε τουαλέτα η Έφη και γυρίζοντας της λέω μακριά από την υπόλοιπη παρέα, θέλω να σε ξαναδώ. Η ιστορία μας δεν έχει one night stand fucking, οπότε γι' αυτό είναι και μια ωραία ερωτική ιστορία, νομίζω. Άρχισα λοιπόν και την έψαχνα. Μου είχε πει ότι είχε ένα σκυλί, τη Μελού, και το έβγαζε κάπου στο Φάληρο Βόλτα, κάπου σε ένα ποτάμι. Το μυαλό μου όμως πήγε σε λάθος ποτάμι και έψαχνα σε λάθος μέρος. Πήγαινα εκεί συνέχεια, μου έγινε μονή στην πορεία. Πήγαινα και κάθε πρωί και κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα, βράδυ μετά τη δουλειά μου. Έκανα βόλτες με το αμάξι, τριγύρναγα στη γειτονιά, στην περιοχή εκεί που νόμιζα ότι θα τη συναντήσω. Λέω κάπου θα την πετύχω. Περνούσαν οι μέρες, όμως δεν την πετύχαινα. Το ωραίο ήταν ότι δεν απογοητευόμουν. Έκανα εγώ τους περιπάτους μου σε εκείνη την περιοχή, η οποία ήταν εντελώς λάθος από εκεί που έμενε. Έμενε δηλαδή στην άλλη. Εγώ έκανα βόλτες στην άλλη πλευρά του Φαλήρου και η Έφη έμενε στην άλλη πλευρά του ποταμού που έχει εκεί, ας πούμε. Είχα ελάχιστες πιθανότητες, ας πούμε, να τη συναντήσω. Όμως μου άρεσε, ας πούμε, η μαγεία αυτού του πράγματος και ήθελα, ας πούμε, να τη συναντήσω ξαφνικά από το να. Ίσως να φοβήθηκα από τις εμπειρίες που είχα, ας πούμε, στην προηγούμενη μου ζωή, να πάρω έτσι στυλ να την. Άφησα το χρόνο. Λέω, άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πιέσουμε το χρόνο. Λοιπόν, μετά πέρασε 1,5-2 μήνες περίπου και ήρθε η στιγμή που θα είχε συναυλία ο Αγγελάκας στον Γκαγκάριν. Λοιπόν, θυμήθηκα ότι της άρεσε πάρα πολύ ο Αγγελάκας και θα ήθελε να τον δει σε μια συναυλία, δεν τον είχε ξαναδεί. Λοιπόν, πήρα το θάρρος και πήρα στην δουλειά της τηλέφωνο και λέω θέλω την Έφη που δουλεύει σε εκείνο το τμήμα. Βγήκε η Έφη στο τηλέφωνο. Της λέω, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, είμαι ο Γιάννης που είχαμε βρεθεί εκείνο το βράδυ στη μουσική βραδιά και τα λοιπά. Χάρηκε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό σημάδι γιατί με καλοδέχτηκε στο τηλέφωνο. Και δέχτηκε και την πρότασή μου να πάμε με χαρά κιόλας, να πάμε να δούμε τον Αγγελάκα. Μια-δυο μέρες μετά, σχεδόν αμέσως δηλαδή, ξαναβρεθήκαμε να δούμε την Κατσαρίδα, την περίφημη Κατσαρίδα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Μετά λοιπόν τη θεατρική παράσταση, λέω, δεν πάμε μία βόλτα. Είχε στο μυαλό της όμως το σκυλί. Φτάνοντας στο σπίτι της, στο παλιό Φάληρο, της λέω, πήγαινε πάρε τη Μελού και πάμε μία βόλτα. Αυτό της άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκε, γιατί έδειξε, ας πούμε, ότι είμαι ένας άνθρωπος που γουστάρει τα σκυλιά. Με χαρά λοιπόν πήγε την έφερε κάτω και πήγαμε βόλτα. Εκεί λοιπόν ήταν το πρώτο μας, ας πούμε, φιλί, το πρώτο μας αγκάλιασμα. Εκεί, ας πούμε, έδεσε η ιστορία. Με την Έφη παντρευτήκαμε τελικά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.